Καταρχήν να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα που σας κάναμε και άτα που προσθήκατε. Ο σκοπός αυτής της συνέντευξης να πω είναι να παρουσιάσουμε το σύλλογό μας και να καλέσουμε τον κόσμο. Θα αρχίσω να παρουσιάζω πρώτα το συμβούλιο μας. Θα αρχίσω από μένα, Μιχάλης Γεμεντζίδης, πρόεδρος, Ξανθόπουλος Νίκος, αντιπρόεδρος, Έφη Μαντρά, είναι η γραμματιάς μας, Μελέτης Σμανίδης, ο ταμείας μας, Χρήστος Αζαρίδης, είναι υπεύθυνος χορευτικού, Σοκράτης Μουταφίδης, ο οποίος απουσιάζει λόγω εργασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος χώρου και κτηρίου, Βαγγέλης Λάχανης, ο οποίος είναι ο χοροδιδάσκαλός μας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Σταμπασίδης, Στόλης, προσπαθώ να θυμηθώ μικρότα, και αυτός είναι μέλος του Συλλόγου μας. Σαν Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση να καλέσουμε και στην πορεία και άλλα άτομα. Καλέσαμε το Μελέτη το Σημανίδη, ο οποίο τον βάλαμε υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, και την Κασιγεωργοπούλου Θεοπίστη, η οποία είναι και αυτή ενσωματώνεται στο Συμβούλιο μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα δώσω τη σκυτάλη στο Μελέτη το Σημανίδη να αναφέρει το πρόγραμμά μας και το σχετικό μας. Και μπορεί να συνεχίσει. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, και εγώ από τη σειρά μου θα ήθελα δύο ευχαριστίες, μία προς το Διοικητικό Συμβούλιο που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορώ κι εγώ με την όποια εμπειρία και γνώση έχω να συμβάλλω στα δρόμενα εδώ του Συλλόγου, γιατί είναι ένας χώρος εθελούσιας προσφοράς και σε αυτά τα καλέσματα κανείς από εμάς δεν πρέπει να λείπει. Η δεύτερη ευχαριστία είναι προς το πρόσωπό σας, προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δρόμενη της ευκαιρίας, μιας και θα διανύσουμε μια περίοδο εορτών, θεωρούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη μέρα είναι μια μέρα σημαδιακή, γιατί από σήμερα εμείς, μέσα από τις ευχές και μέσα από αυτά που θα πούμε, το τι έχουμε προγραμματίσει για το Σύλλογό μας, αφενός με θέλουμε να στείλουμε τα χρόνια πολλά και τις ευχές μας σε όλα τα μέλη, σε όλους τους φίλους, σε όλους τους συντοπίτες, σε όλο τον απότιμο ελληνισμό, μιας και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τα δικά σας και τον ηλεκτρονικό τύπο, έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και με τον απότιμο ελληνισμό. Σήμερα επαναλαμβάνω μια ξεχωριστή μέρα για το Σύλλογό μας, γιατί το κεντρικό μήνυμα, το κεντρικό σύνθημα αυτής της διοίκησης είναι να κάνει ένα νέο κάλεσμα σε όλα τα μέλη, σε όλους τους φίλους, σε όλους αυτούς που έχουν την διάθεση να έρθουν να συμμετέχουν μαζί με εμάς, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή που συνέθεσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού πρώτα δώσαμε έναν όρκο τιμής ότι θα επενδύσουμε πάνω στις καταστατικές λειτουργίες και ειδικά και ειδικότερα στο πρώτο άρθρο, το οποίο λέει «Η διατήρηση, η διάσωση και η διάδοση της παράδοσής μας των ηθών και εθήμων είναι απαραίτητη», επ' αυτού εμείς θα ενεργούμε μέχρι το τέλος της θητείας. Εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, αλλά και τον ενθουσιασμό. Όλοι μας δώσαμε τα χέρια και όλοι μας είπαμε ότι θα επενδύσουμε στο εμείς και όχι στο εγώ. Εξάλλου και ο σκοπός της ίδρυσης ενός φορέα, ενός σωματείου, το λέει και από μόνο του. Απ' έξω κάθε σωματείο που θα πάμε θα δούμε σύλλογος πολιτιστικός, ποντίων, παράκου, Αγίας Τριάδας, ξέρω εγώ. Γιατί το έβαλε ο νομοθέτης αυτό? Γιατί είναι απαραίτητη η συλλογική προσπάθεια. Γι' αυτό, αν ξεφυλίσουμε τις χρυσές σελίδες της ιστορίας, θα δούμε ότι τα πολλά πράγματα γίνανε συλλογικά. Πάνω σε αυτή την ομαδικότητα και συλλογικότητα, η νέα διοίκηση η δική μας θέλει να επενδύσει.
Γι' αυτό, κοιτώντας τα μάτια της κάμερας, θέλουμε να στείλουμε από κοινού ένα μήνυμα προς όλους τους φίλους, προς όλα τα μέλη, να έρθουν εδώ στο Σύλλογο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους, τα φώτα είναι αναμένα και ας παραμερίσουμε τους υπέρμετους εγωισμούς, τα μίση που έχουν δημιουργηθεί, τα πάθη της κακίας και ας δώσουμε τα χέρια και με μια ανάσα, με μια αγκαλιά, με την ομαδικότητα να τραβήξουμε μπροστά και να κάνουμε όντως πραγματικό εργαστήρι αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι ένα εργαστήρι πολιτισμού. Ένα εργαστήρι πολιτισμού που θα επενδύει πάνω σε αξιακά χαρακτηριστικά. Και τι εννοούμε? Πολιτισμός τι σημαίνει? Σεβασμός στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη αξία. Εμείς θα επενδύσουμε σε αυτές τις αξίες που είναι η αξιοπρέπεια, είναι η ομαδικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και η φιλία. Είναι πράγματα απλά, στο χέρι μας είναι να επενδύσουμε πάνω σε αυτά. Και τι προγραμματίσαμε από την πρώτη μέρα της άσκησης της διοίκησης εδώ? Λίγα πράγματα και νομίζω ότι είναι εφικτά να επενδύσουμε πάνω σε αυτά. Ίσως ενδεχόμενα να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά, αλλά αρκεί η διάθεση, ο στόχος και ο προγραμματισμός. Είπαμε να αρχίσουμε πρώτα από την τροποποίηση καταστατικού. Γιατί η τελευταία τροποποίηση έγινε το 1972, άλλες οι συνήθειες, οι συμπεριφορές και τα χνότα εκείνης της εποχής, άλλες οι συνήθειες και οι συμπεριφορές της σημερινής εποχής μετά από 30-40 χρόνια. Επ' αυτού θα συμβουλευτούμε το καταστατικό της Παπαγιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, του τριτοβάθμιου οργάνου, όπου είναι ένα καταστατικό το οποίο διαβάζοντάς το σε εγωιτεύει, γιατί το έχουν επιμεληθεί έγκριτοι νομικοί της Παπαγιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Άρα η πρώτη κίνησή μας είναι να πάρουμε το καταστατικό της Παπαγιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας και επ' αυτού να επενδύσουμε και να χτενίσουμε. Κατά δεύτερο, να ασχοληθούμε λίγο με το Μητρό Ομελών. Γιατί όλοι οι σύλλογοι πάσχουν σε αυτό. Από την ημέρα της ίδρυσης του Συλλόγου, αν θα ξεφυλίσουμε το Μητρό Ομελών, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία ατυχώς δεν βρίσκονται στη ζωή. Θα κάνουμε ένα καθάρισμα, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, με την παρουσία παλιών μελών, οι οποίοι ξέρουν τα μέλη και την τοπική κοινωνία καλύτερα από εμάς, και με συνεργασία με αυτούς τους παλιούς φίλους και τα μέλη θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καινούργιο Μητρό Μελών, το οποίο κάθε διοίκηση που θα έρχεται η επόμενη να μπορεί να συνεργαστεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κάποια άλλα τμήματα. Παρατηρούμε σε πολλούς συλλόγους ότι επενδύουν μόνο σε ένα χορευτικό, κάνοντας μια γουρουνοχαρά ή ένα πανηγύρι, και από εκεί και πέρα ο κύκλος εργασιών για τον κάθε χρόνο έχει τελειώσει. Εδώ ο δικός μας σύλλογος έχει κάποια τμήματα. Εμείς θέλουμε να τα εμπλουτίσουμε και να κάνουμε περισσότερα για να επενδύσουμε σε αυτό που είπαμε. Μέσα από όλα τα τμήματα αυτά, τα οποία θα αναφέρω για τη συνέχεια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορέσουμε όλοι να γίνουμε γνώστες της ιστορίας. Εμείς θέλουμε οι νέοι να μάθουν και να ανασκαλέψουμε τις θύμησες των παλιών. Γιατί ο ανιστόρητος είναι όπως όμορφο δεντρόσπιτο, το οποίο με τον παραμικρό αέρα γκρεμίζεται και σμπαραλιάζεται. Εμείς θέλουμε τους νέους φορτωμένους σε γνώση και θα δώσουμε την ευκαιρία μέσα από το σύλλογό μας να μάθουν την ιστορία τους. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, θέλουμε να ιδρύσουμε τράπεζα αίματος. Όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαίο ρόλο μπορεί να παίξει μια σταγόνα αίματος και ειδικά τώρα στην περίοδο κρίσης, όπου υπάρχει και μεγαλύτερο άγχος, οι αρρώστιες είναι μεγαλύτερες, άρα επιτακτική ανάγκη εμείς είναι να ιδρύσουμε σε συνεργασία με το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέρειας, να ιδρύσουμε τη δικιά μας τράπεζα αίματος, για να μπορούμε να βοηθούμε με τον τρόπο αυτό τους συνανθρώπους μας, όχι μόνο τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, αλλά και όλους όσοι έχουν ανάγκη από μία σταγόνα αίματος. Νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο και στο απότερο μέλλον θα γίνει πράξη. Θέλουμε να επενδύσουμε και να ιδρύσουμε μια θεατρική ομάδα και να επενδύσουμε στο θέατρο. Γιατί το θέατρο αναπαριστά την ζωή του κάθε ανθρώπου που ζει σε κάθε κοινωνία. Το θέατρο έπαιξε μεγάλο ρόλο και στη σαλισμόνη της Πατρίδος του Πόντου, διότι απεικονίζει την καθημερινότητα και νομίζω ότι μέσα από το θέατρο μπορούμε να μάθουμε και την ιστορία μας. Αυτό είναι εύκολο, έχουμε έγκριτους ανθρώπους και μέλη τα οποία έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέατρο, θα τους πλησιάσουμε
και θα κάνουμε και ένα κάλεσμα σε αυτούς που αγαπούν το θέατρο να έρθουμε εδώ και να δημιουργήσουμε μια θεατρική ομάδα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια χοροδία η οποία και μέσα από το τραγούδι, το παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο πολλοί δεν το ξέρουμε, να μπορέσουμε να μάθουμε τα κονδυακά μας, παραδοσιακά μας τραγούδια. Να εμπλουτίσουμε το ήδη τμήμα που υπάρχει, το τμήμα της εκμάθησης ποντιακής γλώσσας, γιατί αν θα χαθεί η γλώσσα μας, θα χαθεί και η ράτσα μας. Άρα εμείς στο βαθμό που μπορούμε, μέσα από τον σύλλογό μας, δεν θα αφήσουμε αυτό το σπουδαίο κομμάτι, η γλώσσα μας να χαθεί. Απότερος και κυρίαρχος σκοπός είναι να συνεργαζόμαστε και να συνεργαστούμε με όλους τους τοπικούς συλλόγους, όχι μόνο τους ποντιακούς, αλλά και με τους γειτονικούς συλλόγους, όχι μόνο του Δήμου της Αλεξάνδρειας, αλλά και της Συμμαθίας. Η συνεργασία είναι απαραίτητη. Εμείς όντως θέλουμε να κάνουμε πράξη των αρχαίων τη ρίση, η ισχύς ενδιενώση. Και αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο. Η διάθεση υπάρχει. Ήδη από τις επόμενες μέρες, ήδη έχει κάνει ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιες επαφές με άλλους συλλόγους. Θα τους καλέσουμε εδώ για να τους πούμε τη διάθεσή μας ότι εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όλους σας. Επίσης, θέλουμε να επενδύσουμε και να αναδείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει κάθε σύλλογος. Υπάρχουν στην κοινωνία που ζούμε εδώ ευπαθείς ομάδες οι οποίες πονούν, αγκομαχούν, είτε οικονομικά, είτε ηθικά, είτε ψυχολογικά, είτε από άλλα διάφορα θέματα υγείας. Μπορεί ο σύλλογός μας να επενδύσει και να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο. Θα θέλαμε στη συνέχεια να αναφερθούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της γνώσης και γι' αυτό, όπως παρατηρήσετε ακριβώς από πίσω μας, υπάρχει μια βιβλιοθήκη την οποία θέλουμε να εμπλουτίσουμε και σε αυτό θα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους φορείς και θα βρούμε, Πρόεδρε, τους τρόπους να μας βοηθήσει κάποιος ή κάποιοι να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας για να μπορεί ο κάθε νέος ή το κάθε μέλος και κάθε φίλος να έρχεται να ξεφυλίζει το βιβλίο για να μάθει την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Επ' αυτού και με τη βοήθεια πολλών αλλά και του Νίκου να μπορέσουμε να φέρουμε εδώ 2 ή 3 ή 5 υπολογιστές όπου θα είναι καταχωρημένη η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού για να μπορεί ο νέος ή η νέα ή οποιοδήποτε ακόμη φίλος και μέλος του Συλλόγου να έρθει μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τη βοήθεια και των βιβλίων να αφιερώσει χρόνο και να μάθει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ιστορία μας. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι γνώστες και το καλύτερο καταφύγιο, νομίζω, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη όλων, είναι η γνώση. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στην νεολαία, γιατί χωρίς κίνητρα, καλός ή κακός, δεν μπορείς να αγγίξεις διαθέσεις των νέων. Αυτό το παρατηρήσαμε και στο χθες. Και όταν λέμε θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στην νεολαία, εκτός από αυτά που θα δημιουργήσουμε εδώ, θα κάνουμε κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές που είναι πολύ εύκολο και αρχής γενομένης θα αρχίσουμε από τον νομό μας και από τους όμορους νομούς επί παραδείγματι. Θα κάνουμε κάποιες εκδρομές που νομίζω ότι οι περισσότεροι νέοι δεν έχουν πάει στη Μίεζα. Αν τους ρωτήσεις για τη Μίεζα, εκτιμώ ότι η πλειοψηφία θα σηκώσει το κεφάλι και θα κοιτάει αλλού. Παραδίπλα στην Άωσα, στη σχολή του Αριστοτέλη, παραδίπλα στην Πέλα, παραπίσω στο Δίο. Υπάρχει πολλής αρχαιολογικός πλούτος, επίσης και θρησκευτικός, όπου με την νεολαία μας αυτές τις εκδρομές, πέραν από τον ψυχαγωγικό τομέα, θα μπορέσουμε να επενδύσουμε και στον τομέα της εκμάθησης. Θέλουμε να κάνουμε, χωρίς να ξεχάσουμε την τρίτη ηλικία, να κάνουμε κάποιες βραδιές σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος για μας είναι ιερός, να ανασκαλέψουμε θύμησες, να εξιστορήσουν αυτοί τα δικά τους, γιατί υπάρχουν και μεγάλες ηλικίες οι οποίες ήρθαν από τον Πόντο ή έχουν ακούσματα από τους γονείς τους. Όλα αυτά εμείς θέλουμε να τα καταγράψουμε στη σκέψη μας για να μπορούμε να έχουμε μια ομορφότερη δράση στη συνέχεια. Θέλουμε να κάνουμε μια εκδρομή στον Πόντο γιατί είναι απαραίτητη, γιατί άλλο να διαβάζεις, άλλο να ακούς και άλλο να πάει να δεις τα ιερά χώματα των προγόνων. Νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο και μέσα στη θητεία, αγαπητέ Πρόεδρε, ας το προγραμματίσουμε από τώρα και θα είμαστε ευλογημένοι, νομίζω, όσοι δεν πήγατε, γιατί εγώ έχω πάει 11 φορές στον Πόντο, να πάμε και ο Σύλλογος Ποντιών Αλεξάνδρειας και Περιφόρου,
να πάμε στις αλυσμόνες της πατρίδας του Πόντου για να δούμε τα ιερά χώματα τα οποία γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας. Αυτός ο χώρος, ο οποίος διατίθεται σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τα σωματεία και τους φορείς, θα είναι όντως ένα πραγματικό εργαστήρι πολιτισμού. Εδώ μέσα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ομιλίες που έχουν να κάνουν με τη γενοκτονία, με ιστορικά θέματα. Εδώ θα φέρουμε έγκυρτους ιστορικούς, λαογράφους, ερευνητές, συγγραφείς που θα μας μιλήσουν για το έχει σχέση με τον Πόντο. Να μας μιλήσουν για τους γαβράδες, για τους υψηλάνθητες και γενικά για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι προθέσεις μας, το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Οπωσδήποτε επαναλαμβάνω, έναν μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο δικός σας ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι ό,τι παράγεται πρέπει να προβάλλεται. Η δική σας παρουσία για μας εκτιμούμε ότι θα είναι σπουδαία, γιατί μέσα από εσάς θα μπορέσουμε να παρακινήσουμε και να καλέσουμε κόσμο όλων των ηλικιών και κόσμο όχι μόνο με την ποντιακή ταυτότητα. Για μια φορά ακόμη εκ μέρους του Συλλόγου χρόνια πολλά σε όλους και θα ήθελα να κάνω εκ μέρους του Συλλόγου μια ευχή. Ας βάλουμε τα λέτρια βαθιά, να βγάλουμε φρέσκο χώμα και πάνω σε αυτό όλοι μαζί να σπείρουμε τις ελπίδες του αύριο για μας και τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά για μια φορά ακόμη και πολλές ευχαριστίες στα πρόσωπά σας. Το μελέτο σημαίνει για τα όμορφα λόγια που έχει πει και θα έχει μεταφέρει με τον δικό του τρόπο. Και εγώ θα ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και να κάνω και ένα κάλεσμα σε μια εκδήλωση που έχουμε εδώ πέρα, είναι η εκδήλωση του Καβουρμά, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Καλώ όλο τον κόσμο να παραβρεθεί, να τον ταΐσουμε και να γίνει και το έθιμο του Καβουρμά. Θα πω και εγώ ότι η πόρτα του Συλλόγου είναι ανοιχτή συνέχεια για όλους, και τους φορείς και τον κόσμο και όποιος θέλει να βρίσκεται εδώ πέρα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, παιδιά? Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο.